Πάμε στον κύριο Καθανασόπουλο. Κοιτάξτε, δεν έχουμε να κάνουμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, ούτε πολύ περισσότερο είναι απλά και μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το λέω αυτό για να είμαστε καθαροί. Ένα. Δεύτερον, η κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες. Η κυβερνητική πλειοψηφία προσπάθησε και υπονόμευσε τις λειτουργίες της Εξεταστικής Επιτροπής για να συγκαλυφθούν όχι μόνο υποθέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Κουκάκη, αλλά η υπόθεση των υποκροπών του ΚΚΕ, που όπως προέκυψε από τις ίδιες τις εργασίες της Επιτροπής, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και μάλιστα με ενδεχόμενη εμπλοκή και ξένων χωρών. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης της σημερινής, τουλάχιστον οι πολιτικές, ενδεχόμενα και ποινικές, αλλά και της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι υποκλοπές στο ΚΚΕ ξεκίνησαν το 2016, που προσπάθησαν να υπονομεύσουν και να συγκαλύψουν αυτή την υπόθεση. Ένα ζήτημα. Η δικαιοσύνη το έχει ερευνήσει αυτό που λέτε. Βεβαίως και το ερευνά και ακόμη. Τι, το ερευνά τι, η δικαιοσύνη. Παρά τις το ερευνά ακόμη. Γιατί οι υποκλοπές συνεχίζονται μέχρι και το 2022. Παρά τις προσπάθειες να αρχιοθετηθεί αυτή η υπόθεση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Παρακολουθούσαν βουλευτές του ΚΚΕ συγκεκριμένου, στελέχη. Το τηλεφωνικό κέντρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Από το 2016 αλλεπάλληλα ήταν αυτά τα κρούσματα μέχρι και το 2022. Ναι. Η τελευταία περίπτωση, το Μάιο του 2022. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη ερευνά την υπόθεση σοβαρά. Συνεχίζεται αυτή η έρευνα και η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή ανέδειξε ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα. Προσπαθούν να συγκαλύψουν και οι δύο συνομιλητές μας εδώ ένα σκοτεινό, δυσόδες θεσμικό πλαίσιο που έχει συνδιαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια από το 1994 και μετά, που τον καθένα μας καθιστά ύποπτο για προληπτική παρακολούθηση. Και αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Δεύτερον, προσπαθούν να συγκαλύψουν. Κύριε Καθανασόπουλε, συγγνώμη, θα σου το πω. Και πριν το ευρωπαϊκό, υπήρχαν άλλα πλαίσια. Ανατολικά και γερμανικά, λέω εγώ. Και εκεί παρακολουθούσαν. Εντάξει, τώρα δεν είναι το ευρωπαϊκό τώρα που το έβαλε, γιατί πήγατε στην ιστορία. Μην πάμε στην ιστορία πίσω. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εγώ δεν πετάω στην εξέδρα, επειδή είπατε 94 και ευρωπαϊκό. Αντέτεινα ότι και χώρες που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν παρακολουθούσαν. Ευρύτατα. Για τον σοσιαλισμό. Όχι, δεν θέλω, αλλά το αναφέρω. Για τον σοσιαλισμό. Μόνο που δυστυχώς δεν σας ακούω κάτι, έχει συμβεί με την επιτροπή. Ωραία, συνεχίστε. Σας ακούω κάτι. Αλλά λέω, να κουβεντιάσουμε για οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε στο απειρόβλητο ένα θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους να παρακολουθούνται. Δεύτερον, ένα δίκτυο παρακολουθήσεων που υπάρχει στη χώρα μας πολυπλόκαμο από κρατικές, παρακρατικές και ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εδώ είναι οι φιλικές, ας το πούμε εντός εισαγωγικά, μυστικές υπηρεσίες προς τη χώρα μας, οι οποίες αλωνίζουν οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλων χωρών, οι οποίες κάνουν παρακολουθήσεις και είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Και βεβαίως υπάρχει και νέα τεχνολογία, η οποία αξιοποιείται μέσα από αυτά τα λογισμικά. Που να σας πω εδώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα λογισμικά αυτά είναι νόμιμα. Παράγονται, εμπορεύονται και διακινούνται νόμιμα. Κάνουν συνέδρια αλλεπάλληλα στην Πράγα. Είναι η χωροεσπερίδα των κατασκόπων, όπως έχει ονομαστεί. Και βεβαίως, τουλάχιστον 16 χώρες, σύμφωνα με την εισηγήτρια της ΠΕΓΚΑ, έχουν προμηθευτεί αυτά τα λογισμικά, ναι, τα αξιοποιούν και μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ισπανία, για παράδειγμα, τη Σοσιαλδημοκρατική. Και το προϊόν δεν είναι παράνομο. Πάμε. Η χρήση του είναι. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, διαμορφώνεται ένα τέτοιο συνολικό πλαίσιο. Γιατί? Γιατί ακριβώς θέλουν να το αξιοποιήσουν τις προληπτικές παρακολουθήσεις ως ένα εργαλείο θωράκισης ενός συστήματος που σαπίζει, για να μπορέσουν ακριβώς να αντιμετωπίσουν τον ριζοσπαστισμό και τις κοινής αμφισβήτησης απέναντι σε αυτό το σύστημα που γεννάει φτώχεια, πολέμους και εξαθλίωση για τους λαούς. Κύριε Καθανασόπουλε, το δικό σας σχόλιο παρακαλούμε. Κοιτάξτε, ασχολούμαστε απλά και μόνο με αριθμούς. Είναι μια προσπάθεια να συγκαλύψουμε την ουσία του προβλήματος. Ποια είναι αυτή δηλαδή? Ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα της οικονομίας της αγοράς, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που έχουν ακολουθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίες πολιτικές θυσιάζουν την ικανοποίηση των ανακών αναγκών στο βωμό της ικανοποίησης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, και αυτές οι πολιτικές σήμερα παράγουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, η πράσινη μετάβαση,
η αντικατάσταση του λιγνίτη με το φυσικό αέριο είναι πολιτικές που τις εφάρμοσαν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είναι κακό πάντως διαμορφώσουν αυτό, να διώξουμε το λιγνίτη. Ένα πολύ περιβαλλοντικά εδώ. Δεν σας άκουσα, κύριε, γιατί δεν έχω πολύ. Λέω περιβαλλοντικά, δεν είναι κακό να διώξουμε το λιγνίτη, να φύγουμε από αυτή την εποχή. Προσέξτε, κύριε Παπαχλημίτζο, υπάρχουν μια σειρά τεχνικές δέσμευσης του διοξιδίου του άνθρακα, νέες τεχνολογίες που καθιστούν το λιγνίτη πολύ φιλικό και προς το περιβάλλον. Αλλά αυτό όμως σχετίζεται με το μείγμα το οποίο θες να έχεις και να προστατεύεις το περιβάλλον και να είναι επαρκές και να είναι φθηνό και να μην εξαρτάται από τις εισαγωγές. Όμως όλες οι κυβερνήσεις ακολούθησαν μια πορεία δημιουργίας ενός πολυάκριβου ενεργειακού μείγματος με την πράσινη ενέργεια και ταυτόχρονα την εξάρτηση την ενεργειακή από το φυσικό αέριο. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα πληρώνουμε και σήμερα. Μάλιστα. Γιατί προσέξτε, το καρτέλ στην αγορά δημιουργήθηκε με το χρηματιστήριο ενέργειας, δημιουργήθηκε με τη ρήτρα ακρίβειας που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε. Και από αυτή την άποψη, και επειδή ακριβώς η ακρίβεια δεν είναι μόνο η τιμή, έχει να κάνει και με τα εισοδήματα. Ωραία. Να θυμίσω εδώ τους μνημονιακούς νόμους που μείωσαν τα εισοδήματα. Είναι γνωστά, κύριε Καραθανασόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνο, για άλλο λόγο. Να τα ολοκληρώσω με το εξής. Ναι. Όπως λοιπόν η επιτυχημένη απεργία, η προχθεσινή, έδωσε ένα μήνυμα ότι ο λαός δεν μπορεί να αναμένει πλέον το σωτήρα του. Πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και για την ακρίβεια και για την πράξη των δημοκρατικών δικαιωμάτων, απαντώντας έτσι στις λογικές αναμονής ή απλά και μόνο παθητικού ψηφοφόρου των όποιων επιλογών θα κάνει.